κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τώρα γιατί έχει γίνει ο κακός χαμός. Έχει γίνει ο κακός χαμός με τις καταγγελίες που έκανε η Ιωάννα Τούνη. Τι καταγγελία είχε κάνει η Ιωάννα Τούνη, να θυμίσουμε πολύ γρήγορα στον κόσμο, αν και τον έχουν ζαλίσει τα κανάλια τις τελευταίες μέρες. Και με την υπόθεση Ιωάννα Τούνη, η οποία δυστυχώς βλέπουμε να είναι θύμα, όπως η ίδια τα έχει παρουσιάσει και έχει αποκαλύψει τα πράγματα, από έναν επιχειρηματία που δημοσιοποίησε το ροζ βίντεο. Έτσι, ναι. Μάλιστα. Δεύτερη μήνυση λοιπόν κατά της Ιωάννας Τούνη από τον επιχειρηματία. Σύμφωνα λοιπόν με το όσα γράφει στην μήνυσή του ο 35χρονος επιχειρηματίας, είναι ότι υποστηρίζει ότι ούτε ο ίδιος γνώριζε εκείνο το βράδυ ότι κάποιος τους δισκοπούσε, που είχαν έρθει σε επαφή με την κυρία Τούνη, ούτε γνωρίζει ποιος είναι αυτός ο οποίος δημοσίευσε αυτό το ροζ βίντεο και μάλιστα ότι ο ίδιος έχει καταθέσει μήνυση όταν ανέβηκε αυτό το βίντεο, πώς είχε κάνει και η κυρία Τούνη, και ο ίδιος είχε καταθέσει μήνυση κατά γνώστον, καθώς δεν ήταν αυτός ο οποίος δημοσίευσε το βίντεο. Η κυρία Τούνη, από τη μεριά της βέβαια, λέει ότι την εκμεταλλεύτηκε ο συγκεκριμένος άντρας, ναι, ότι ήταν σε κατάσταση μέθη, σε ημιλιπόθυμη κατάσταση. Η ίδια. Ναι, ναι, ότι έβαλε ένα φίλο του να τραβήξει το βίντεο και στη συνέχεια αυτός ο 35χρονος που λέει επιχειρηματίας που καταγγέλει η κυρία Τούνη είναι αυτός που ανέβασε το βίντεο και όχι κανένας άλλος. Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε τι λέει η Ιωάννα Τούνη, ξαναλέμε, για το ροζ βίντεο το οποίο κυκλοφορούσε στο διαδίκτυο και να πούμε ότι, εάν δεν κάνω λάθος, ένα από αυτό το πρόσωπο εμπλέκεται και στην άλλη υπόθεση, ναι, στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Έχει εμπλακεί το όνομά του. Ναι. Και στην άλλη υπόθεση με το βιασμό της 24χρονης. Mm-hmm. Πάμε τώρα όμως να ακούσουμε τι λέει η ίδια για αυτό το ροζ βίντεο το οποίο διέρευσε και όπως λέει η ίδια κατέστρεψε τη ζωή της. Βρίσκεται πίσω από το revenge porn βίντεο και να τον κατονομάσω. Ο Μάκη, λοιπόν, είναι ο άνθρωπος ο οποίος με εκμεταλλεύτηκε σε κατάσταση βαριάς μέθης, ήρθαμε σε σεξουαλική πράξη και τράβηξε βίντεο εν αγνία μου, το οποίο βίντεο ίδιος φαίνεται ξεκάθαρα να γνωρίζει την ώρα που ο φίλος του προφανώς τραβάει, καθώς κοιτάει στη κάμερα, γελάει, κάνει γκριμάτσες, κοροϊδεύει και συνεχίζει την σεξουαλική πράξη. Τι με κράτησε από το να πω το όνομά του όλα αυτά τα χρόνια? Ο φόβος, ξεκάθαρα, γιατί με την πρώτη δημοσιοποίηση των φωτογραφιών στις οποίες είμαι λιπόθυμη στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου του, η πρώτη αντίδραση που πήρα από το Πανελλήνιο ήταν η βίζιτα, είναι ξαπλωμένη στο Range Rover. Φοβόμουνα ότι ο δράστης, ο θήτης, θα βγει θύμα, όπως και έγινε, και με κατηγόρησε για συκοφαντική δυσφήμιση. 5 χρόνια λοιπόν υπέφερα πραγματικά σιωπηλά, εγώ, η μητέρα μου και όλοι οι άνθρωποι του στενού μου κύκλου που με αγαπάνε ειλικρινά και γνωρίζουν τον περιστατικό φυσικά, γιατί στη Θεσσαλονίκη είναι κάτι πάρα πολύ γνωστό, το ποιος το έχει κάνει και τι ακριβώς έχει συμβεί, αλλά φυσικά όλος ο κόσμος φοβάται να μιλήσει και να δώσει ονόματα, γιατί μπορεί να βρεθεί υπόλογος. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι γόνος πλούσιας οικογένειας Θεσσαλονίκης. Τότε είχε τη δύναμη, εγώ ήμουν μια κοπέλα η οποία ήμουν θεωρητικά άγνωστη, δεν είχα χρήματα, δεν είχα κάποιον να μου υποστηρίξει. Οπότε και δεν ήμουν σε θέση πραγματικά να μπορέσω κάπως να τον αντιμετωπίσω. Αλλά τώρα νιώθω πραγματικά δυνατή και θέλω να το κάνω. Όπως και να έχει, η αλήθεια είναι πως είμαι μια κοπέλα η οποία πουλάει και αυτό είναι κάτι το οποίο πληρώνω και συνεχίζω να πληρώνω. Είμαι μια κοπέλα η οποία έχω χτυπηθεί πάρα πολλές φορές για πάρα πολλά θέματα στα οποία πραγματικά δεν φέρω καμία ευθύνη. Πολλές φορές δεν έχω καμία γνώση, δεν έχω ιδέα καν τι πράγμα μου χρεώνουν και τι συμβαίνει. Μέχρι τώρα πίστευα ότι όλος αυτός ο θυμός προκύπτει απλά και μόνο επειδή είμαι διάσημη. Διάσημη. Όσο διάσημος μπορεί να είναι κανείς στην Ελλάδα. Αλλά νομίζω πως ανακαλύπτω σιγά σιγά ότι φταίω εγώ. Και φταίω εγώ γιατί ενώ εκτέθηκα τόσο πολύ και με τόσο άσχημο τρόπο στο Πανελλήνιο, ενδεχομένως ως, δεν ξέρω, η εθνική πορνοστάρ, δεν ξέρω πώς να το θέσω και να ακουστεί λιγότερο χειρότερο πόσο είναι, δεν μπόρεσα να μηνθώ. Δεν κατάφερα να κάνω τίποτα απολύτως. Στον οποιονδήποτε θέλει να χρησιμοποιήσει το όνομά μου για να γίνει κάτι, για να βγει στη δημοσιότητα, για να φανεί.
Ο εύκολος στόχος είναι πάντα, πάντα η Τούνη. Όπως και τώρα. Πολλοί βγήκανε και με ρώτησαν τι σε έπιασε τώρα και μετά από τόσο καιρό αποφασίζεις να ξαναφέρεις στην δημοσιότητα το θέμα για το βίντεο. Παιδιά, δεν έφερα εγώ στη δημοσιότητα το θέμα για το βίντεο ξανά. Οι τύπου influencers, ακτιβιστές, δεν ξέρω πώς να τους... Οι άνθρωποι αυτοί που θέλουν να ανέλθουν επιπτωμάτων έχουν δημιουργήσει άρθρα. Συγκεκριμένα ο Πριγκιπάκος ανέβασε ένα άρθρο. Ένα κείμενο που έγραψε μόνος του. Στο οποίο και για να φέρει ξεκάθαρα το ονοματεπώνυμό μου. Το κειμενάκι αυτό φαίνεται να πήρε πάρα πολλά repost, γιατί αναφέρει spicy πράγματα, εκ των οποίων κάποια αληθεύουν, κάποια όχι. Δεν είμαι εγώ αρμόδια για να μάθω τι και πώς, αλλά σίγουρα αυτό που ανέφερε για μένα, δηλαδή κατονόμασε το ποιος είναι υπεύθυνος για το δικό μου revenge porn βίντεο, ένα όνομα το οποίο είναι για μένα άσχετο, γιατί εγώ ξέρω ποιος έχει κάνει το συγκεκριμένο βιντεάκι και είπα ότι, ξέρεις τι, Ιωάννα, είναι η στιγμή τώρα που αποδίδουν σε λάθος ανθρώπους τις ευθύνες να βγεις και να μιλήσεις. Και αυτό ακριβώς έκανα. Δεν συγκαλύπτω τίποτα. Δεν έχω πραγματικά ιδέα για το τι συνέβη στη Θεσσαλονίκη. Πρωτοχρονιά, μάλιστα, εγώ ήμουνα στην Αθήνα. Δεν έχω μιλήσει για αυτό το θέμα, δεν έχω τοποθετηθεί. Το μόνο που είπα είναι πραγματικά καλή δύναμη στην κοπέλα. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι να αποδείξεις το οτιδήποτε, ακόμα και αν εσύ το γνωρίζεις με χίλιους τρόπους και φωνάζεις γι' αυτό και λες ονόματα. Δεν θυμήθηκα λοιπόν προχθές το revenge porn video. Είναι κάτι το οποίο δεν έχω καταφέρει να ξεχάσω ποτέ, κάτι το οποίο με στοιχιώνει, κάτι το οποίο μου θυμίζετε εσείς συνέχεια, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά πρωινά που ξυπνάω με το αγόρι μου και το έχετε στείλει στο κινητό του ξανά και ξανά. Το συγκεκριμένο βιντεάκι με το μ***** και τη συνουσία που... Αλήθεια, ντρέπομαι πάρα πολύ γι' αυτό, αλλά συνέβη. Οκ, συνέβη. Και προσπαθώ να το ξεχάσω. Και είναι ένα βίντεο το οποίο έχει δει όλη η Ελλάδα. Ένα βίντεο που ακόμα και τώρα υπάρχει πάνω σε πορνοσάιτ και δεν μπορώ να κατεβάσω με τίποτα εδώ και χρόνια. Δεν το έχω ξεχάσει λοιπόν, όχι. Δεν το έχω ξεχάσει και θα μιλήσω γι' αυτό. Μπορεί να βγαίνει και να λέει όσο θέλει ότι δεν έχει καμία σχέση και ότι δεν έχει καμία σχέση με τη γερότητα του βίντεο και δεν ξέρει τίποτα γι' αυτό. Όμως μπορεί να μας εξηγήσει ο Μάκη Κρατμετζόγλου λοιπόν, που το παίζεις θύμα και βγαίνει σε όλα τα τηλεοπτικά παράθυρα με τους δικηγόρους σου και δίνεται δελτία για το πόσο άσχημα περνάς και σε πόσο δεινή ψυχολογική κατάσταση βρίσκεσαι από προχθές. Με μένα που αποφάσισα να δημοσιοποιήσω το όνομά σου και αποποίησε κάθε ευθύνη. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι λέει ο άνθρωπος που κατηγορεί η Τούνη για το συγκεκριμένο ροζ βίντεο το οποίο δημοσιεύτηκε. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο ίδιος. Εγκαλώ και αιτούμε την κατανόμο τιμωρία της Τούνη Ιωάννας για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης. Ειδικότερα τη Δευτέρα και περί ώρα 9 ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram βίντεο με την ίδια να αναφέρει ότι εγώ, καθώς με κοτονομάζει ότι διέρευσα revenge porn βίντεο με εμένα και την ίδια σε ιστοσελίδες ερωτικού περιεχομένου. Μάλιστα, το πρώτον με το σημερινό της δημοσίευμα αναφέρει ψευδώς ότι πέραν όλων των άλλων την εκμεταλλεύτηκα σεξουαλικά ενώ ήταν μεθυσμένη και μάλιστα ότι έβαλε εν αγνία της φίλο να τραβήξει τη σεξουαλική πράξη ενώ τη χλέβαζα. Αυτή η δημοσίευση είναι ψευδής και προσβάλλει την τιμή και την υπόλοιψή μου ανεπανόρθωτα. Καθώς το προφίλ της είναι δημόσιο και γίνεται αντιληπτό από αόριστο αριθμό ατόμων. Η αλήθεια είναι ότι η συνέβρεσή μας ήταν απολύτως συνενετική σε υπαίθριο χώρο και δεν έχω καμία σχέση με τη λήψη και την αναπαραγωγή του εν λόγω βίντεο. Την εν λόγω δημοσίευσή της την έχουν παρακολουθήσει 13.200 άνθρωποι έως τώρα. Αυτά λέει ο 35χρονος και την ίδια ώρα βλέπουμε τον Αλεξάνδρο. Ναι, που είναι ο σύντροφος. Ο οποίος είναι ο σύντροφος της Τούνη. Είναι πολύ δύσκολο για εκείνο. Πάμε να δούμε παρακαλώ πολύ το προηγούμενο πλάνο. Το πώς διαχειρίζεται και να μπορέσει να διαχειριστεί όλη αυτή την υπόθεση. Ας πούμε για παράδειγμα, γιατί αφορά τη σύντροφό του. Ακούσαμε την Τούνη να λέει ότι ο σύντροφός της δεχόταν αυτά τα βίντεο στο κινητό του τηλέφωνο μέχρι και σήμερα. Κάποιοι στέλνουν την τζόντα αυτή, το ροζ βίντεο αυτό, συγγνώμη. Το σωστό αυτό είναι, το ροζ βίντεο το συγκεκριμένο, στο κινητό του. Για να, δηλαδή, πραγματικά, είναι ασύλληπτα τα όσα έχουν συμβεί και τα όσα έχουν γίνει. Πάμε πολύ γρήγορα να ακούσουμε και να δούμε έναν καυγά, γιατί είναι ένας καυγάς σήμερα, με την Κατερίνα Καινούριου και τον κύριο Ιωάννη Γλύκα, το γνωστό δικηγόρο, ο οποίος εκπροσωπεί τον άνδρα που κατηγορεί η Τούνη ότι δημοσίευσε το ροζ βίντεο στη δημοσιότητα. Σήμερα από τα πανέμορφα Γιάννενα, έχω λίγο χρόνο γιατί
βγήκα έξω από δικαστήριο. Βεβαίως. Ενημερωθήκαμε, μας ενημέρωσε ο κ. Κατημετζόγλου ότι υπήρχε ένα νέο βίντεο. Αμέσως συνετάχθη μήνυση από την κυρία Πανουσάκη και από εμένα σε τηλεφωνικό επίπεδο, γιατί υπάρχει η απόσταση. Επευλήθη μήνυση από χθες το βράδυ. Κινείται το αυτόφορο, είμαστε στα όρια του αυτόφορου, μέχρι σήμερα το βράδυ στις 12 και αναμένουμε οι αρχές του τόπου να κάνουν το καθήκον τους. Δεν ξέρω αν θέλαμε να ρωτήσετε κάτι άλλο. Θες κάτι να... Εγώ θέλω να ρωτήσω αν έχετε δει το βίντεο. Με τον κύριο μιλώ. Με τον κύριο Αλεξάνδρου. Δεν έχει σημασία, ένας άνθρωπος. Επειδή δεν έχω εικόνα γι' αυτό. Ναι. Θέλω να παρακαλέσω τον κύριο Αλεξάνδρου για να απαντήσω στην ερώτησή του, να ανακαλέσει δημόσια αυτό που είπε πριν περί ιδιότητας βιαστή στον κύριο Κατημεζόγλου. Δεν είπε τέτοιο πράγμα. Ποτέ. Κύριε Γλυκά, εγώ παρουσιάζω την εκπομπή. Εντάξει, εγώ σας λέω, δεν είπε ποτέ κάτι τέτοιο, εκτός αν είπε και το διόρθωσε μετά. Δεν είπα κάτι. Τον φωτογράφησε. Είπε θήτης θύμα, μπερδεύτηκε λίγο. Δεν είπε ποτέ κάτι τέτοιο και δεν έχει μιλήσει ποτέ για βιασμό, Δημήτρης. Επειδή μου το λέτε εσείς, επειδή μου μεταφέρθηκε από τον ίδιο τον κύριο Κατημετζόγλου, ότι αναφέρθηκε σε τρίτο πρόσωπο ότι αυτός ο άνθρωπος είναι βιαστής. Α, μας βλέπει τώρα ο κύριος, μάλιστα. Εφόσον εμάς παρακολουθεί ο κύριος, να είναι καλά. Επειδή το βίντεο λοιπόν δεν λέει κάτι τέτοιο, είναι σαφές και παρακαλώ πάρα πολύ οποιοδήποτε συνεργάτη εκπομπή σας και απευθύνομαι. Σας το δηλώνω εγώ, αν έγινε κάτι τέτοιο προφανώς ήταν από λάθος. Μα δεν είπε, δεν υπόθηκε ποτέ. Δεν είπε ποτέ, δεν εννοούσε ποτέ. Έχω εμπιστοσύνη στον εντολέα μου. Παρακαλώ πάρα πολύ, όχι μόνο εσάς, αλλά οποιαδήποτε εκπομπή, να μην αναφέρεται σε κάτι τέτοιο. Δεν μίλησε, κύριε Γλυκά. Είναι ξεκάθαρο. Σε περίπτωση που έγινε λάψη, το βάλουμε να το δούμε. Κύριε Γλυκά, μισό λεπτό. Μισό λεπτό, μην το κλείνετε. Τον τρόπο που προσεγγίζετε τις υποθέσεις. Μισό λεπτό, κύριε Γλυκά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να σας πω, σε περίπτωση που έγινε λάψη, θα το βάλουμε τώρα πάνω να το δούμε και εμείς το βίντεο. Ζητάμε συγγνώμη, αλλά ποτέ ο Δημήτρης δεν εννοούσε κάτι τέτοιο. Είμαστε ξεκάθαροι και παρακαλώ και τον πελάτη σας. Και εσάς, γιατί μου είπατε ότι ο πελάτης σας πήρε τηλέφωνο και σας ενημέρωσε, να μπει για ένα δευτερόλεπτο ο πελάτης σας, γιατί γνωρίζω ότι και ο πελάτης σας έχει σχέση αυτή τη στιγμή και δεν θα του άρεσε καθόλου, γιατί ξέρω ότι είναι και σε μια σχέση χρόνια το παιδί και είναι καλά και μακάρι να είναι, να μπει ένα δευτερόλεπτο στη θέση του Δημήτρη. Ένα δευτερόλεπτο. Εγώ εδώ δεν είμαι δικαστήριο. Μιλάω για τον άντρα. Να μπει ένα δευτερόλεπτο πελάτη σας. Καλά θα κάνει και αυτός να ζητάει τη δικαιοσύνη του και η Ιωάννα τη δικαιοσύνη της. Αλλά αν μπορεί ο πελάτης σας να μπει ένα λεπτό στη θέση του Δημήτρη. Εγώ σας ρωτάω ένα κάτι. Ένα λεπτό. Αν ήταν στη θέση του Δημήτρη, το πρώτο που θα έκανε ήταν να μην παίρνει θέση. Να μην παίρνει θέση. Είναι πολύ. Προσέξτε. Γιατί ο δημοσιογράφος, δεν είπε και χθες, πρέπει να είναι αντικειμενικό. Ο Δημήτρης δεν είναι δημοσιογράφος. Δημοσιογράφος είναι η Χρύση Λαογιάννης. Είναι στην εκπομπή σας. Συμμετέχει στην εκπομπή, τον ρωτήσαμε για να δώσει αυτά τα θέμα και τον ρωτάω εγώ και λέει την προσωπική του. Είναι δημοσιογράφος, αλλά συμμετέχει στην εκπομπή σας. Λέει την προσωπική του άποψη. Γιατί δεν είναι αντικειμενικό από αυτό που είπα. Αλλά ξαναλέω. Την προσωπική του άποψη. Αν ο πελάτη. Λοιπόν, ξαναλέω, επειδή είπατε το όνομα του πελάτη, ο πελάτη μας παρακολουθεί, αν ο πελάτη σας λοιπόν έχει σχέση. Που εγώ νομίζω ότι έχει. Επειδή, λοιπόν, ναι. Να μπει ένα δευτερόλεπτο στη θέση του Δημήτρη. Δεν έχει μπει ποτέ. Την ευθύνη της εκπομπής την έχετε εσείς και πολύ περισσότερο το ίδιο το κανάλι. Θέλω να παρακαλέσω να μην ξανακουστεί κάτι τέτοιο. Ούτε άμεσα, ούτε έμεσα. Επειδή λοιπόν την ευθύνη της εκπομπής την έχω εγώ, εγώ και το παίρνω πάνω μου και αν γίνει λάθος το πάρω εγώ και έχει το κανάλι, μην αγχώνεστε καθόλου, τα παίρνω πάνω μου εγώ. Σας είπα ότι αν όντως υπόθηκε κάτι τέτοιο εν τη ρήμη του λόγου του Δημήτρη, σας ζητάμε και διορθώθηκε αμέσως συγγνώμη. Και το λέω να το ακούσει και ο πελάτης σας, ο οποίος μας παρακολουθεί. Ο πελάτης μου, να το ακούσει, εγώ. Εντάξει, εγώ κάνω μια δουλειά. Το άκουσε ο πελάτης. Απλά ζητώ από τον πελάτη σας σε ανθρώπινο επίπεδο. Ξαναλέω, κύριε Γλυκά, να μπει ένα λεπτό σε ανθρώπινο επίπεδο. Κύριε Γλυκά, σας ρωτώ αν έχετε δει εσείς το βίντεο, γιατί χθες μου είπατε ότι δεν έχετε δει το βίντεο. Είπα ότι δεν είναι στην κατοχή κανενός εξημών. Και είπατε, ότι δεν έχετε δει το βίντεο. Εντάξει, Δημήτρη, ο άνθρωπος είναι δικηγόρος. Δεν παρήγαγε, ναι. Δεν έδωσε εντολή, δεν γνώρε και πολύ περισσότερο δεν διέδωσε το συγκεκριμένο βίντεο. Καλά, αυτό θα το δούμε στη συνέχεια. Το πρόσωπο το οποίο επαναφέρει αυτό το βίντεο είναι αυτό από το οποίο, ξέρετε κάτι, μου κάνει μεγάλη εντύπωση.
Δηλαδή, μια κοπέλα έχει εισηγεί από αυτό. Το καταλαβαίνω. Απόλυτα. Ποιο το επαναφέρει στη δημοσιότητα, ο Κατημερζόγλου ή η κυρία Τούνη? Δεν είναι από πού ξεκίνησε. Λοιπόν, κύριε Γλυκά, συγγνώμη. Είναι από πού ξεκίνησε. Δημήτρη μου, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Κύριε Γλυκά, θέλω να σας πω. Μισό λεπτό. Κύριε Κεντουριού, ακούστε με λιγάκι. Είναι ένας προβληματισμός. Εγώ καταλαβαίνω ότι το 2020 έγινε αυτό. Ο κακός χαμός και να λέμε με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου να είναι ο σύντροφος της Τούνη. Ναι. Και να έχει διαχειριστεί όλο αυτό και εκείνος. Πραγματικά είναι μια ιστορία που πραγματικά είναι στενάχωρη για όλους. Στενάχωρη για όλους. Πάμε γρήγορα να δώσουμε τα LED. Πάμε να δώσουμε την εκπληκτική αυτή εδώ λύση για εσάς που θέλετε να έχετε φωτισμό στο χώρο του σπιτιού σας. Εδώ λοιπόν πάρτε ένα συνένα φορητό προβολέα LED. Η εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση χωρίς να χρειάζεται τεχνικό. Απλά το τοποθετείτε και τι γίνεται. Βλέπετε εδώ πέρα τι ακριβώς συμβαίνει. Πού το βάζετε, τι γίνεται, στην ντουλάπα της κουζίνας, στα ράφια, στο καπό του αυτοκινήτου, στην αποθήκη, στην είσοδο του σπιτιού σας, στις σκάλες, παντού. Απλά το κολλάτε ή το βιδώνετε οπουδήποτε θελήσετε, χωρίς να μπλέκετε με καλώδια και μπρίζες. Ενεργοποιείται αυτόματα κάθε φορά που περνάτε από μπροστά του ή κάθε φορά που ανοιχνεύει και την παραμικρή κίνηση. Έτσι θα φωτίζει το χώρο σας και δεν θα ψάχνετε να βρείτε μέσα στο σκοτάδι που βρίσκεται ο διακόπτης. Εδώ λοιπόν μιλάμε για το νούμερο ένα φορητό προβολέα LED με αισθητήρα κίνησης και φυσικά θα σας φανεί χρήσιμος σε πολλές περιπτώσεις. Όπως για παράδειγμα όταν ξυπνάτε μέσα στη νύχτα και θέλετε να πάτε στο μπάνιο, στην κουζίνα να πιείτε νερό ή ακόμα και στο παιδικό δωμάτιο. Ο προβολέας θα ανοίξει αυτόματα και θα φωτίσει το χώρο όσο χρειάζεται για να βρείτε το δρόμο σας και να μην σκουντουφλήσετε πάνω στους τοίχους και τα έπιπλα. Εδώ λοιπόν θα πάρετε έναν φορητό προβολέα LED και άλλον έναν μαζί, δηλαδή δύο φορητούς προβολής LED, μόνο με 25 ευρώ και δωρεάν έκπληξη και δωρεάν τέξη αποστολής στο 218-218-9400. Πάμε γρήγορα στις τηλεθεάσεις. Πάμε να δούμε τι έγινε λοιπόν, γιατί υπάρχει μεγάλη σφαγή στην prime time ζώνη. Ναι. Από ό,τι φαίνεται, κονταροχτυπιούνται πάρα πολύ τα reality με τη μυθοπλασία. Ποιος θα κερδίσει, ποιος θα πάρει την πρώτη θέση, γιατί είχες ένα εκατοστό παραπάνω από μένα εσύ τώρα. Ναι. Και πάει έτσι. Για πάμε. Για χτες λοιπόν, πρώτο το MasterChef. MasterChef. Σάρωσε το MasterChef. Ναι. 20,5%. Ναι. Ακολουθεί ο σασμός όμως. Ναι. Με 20,4%. Ναι. Στην ουσία μαζί είναι. Εντάξει, έχουν πολύ... δεν έχουν στην ουσία διαφορά, δεν υπάρχει διαφορά. Αχα. Τρίτο, Survivor, 17,8. Εκεί είχε αρχίσει και φαίνεται ότι υπάρχει ένα προβληματάκι, γιατί το Survivor ήταν ή πρώτο ή δεύτερο. Τώρα βρίσκεται στην τρίτη θέση. Μάλιστα. Μετά έχουμε τη Γη της Ελιάς στο Μέγκα, 16,8. Ναι. Άγριες Μέλισσες έχουν κατέβει πάρα πολύ, 14,4. Ναι. Σκοτεινή Θάλασσα. Άγριες Μέλισσες, εκεί που είχε τις πρωτιές. Ναι, ναι, δυστυχώς. Το ξέρεις γιατί όμως. Γιατί, γιατί η ώρα του άλλαξε πάρα πολύ απότομα με αποτέλεσμα να χάσει κοινό. Μάλιστα. Αυτό αποδεικνύεται. Μετά έχουμε τη Σκοτεινή Θάλασσα, Σύριαλ είναι 7,6%. Στο σκοτάδι είναι η Σκοτεινή Θάλασσα. Ναι, καλά. Χειρότερα όμως στο σκοτάδι από ό,τι φαίνεται είναι στη Φάρμα. Στη Φάρμα. Αυτή η Φάρμα τι γίνεται. 3,5. Πόσο? 3,5. Γι' αυτό κύριε Κουλεούργιασε και έβρισε σήμερα το πρωί και τον άκουσα σου αντένα. 3,5 3,5 η Φάρμα. Mm. Τη Φάρμα στο Κάγκελο έγινε στον αντένα με το 3,5. Κλάματα. Αναμενόμενο. Με 3,5 πού να πάνε. 3,5 η Φάρμα του αντένα. Απίστευτα. Έχονται αλλαγές, μήπως γίνει και κανένα θαύμα. Ναι, θα, το πιθανότερο. Με όσες ότι... λαμπάδες και να ανάψουν, όσο και να παρακαλέσουν. Επειδή τέτοιο θαύμα δεν γίνεται. Το reality δεν θα τελειώσει, γιατί μπαίνουν άτομα μέσα, δηλαδή είδαμε και την επιστροφή της Άσα Μπάστα κτλ. Σκέφτονται να το αλλάξουν ώρα και μήπως το πάνε μόνο το Σάββατο που δεν έχει survivor αυτή τη σεζόν. Και μήπως εκεί κάνει κανένα νουμεράκι παραπάνω. Πού να το κάνω νουμεράκι, πώς είπες, 3,5. Από τα κλάματα εδώ. Θα βγάλουν ρητίδες. Τα στελέχη του αντένα. Κλάματα πέφτουνε. Και για να μην βγάλετε ρητίδες, κύριε, εκεί του αντένα, υπάρχει λύση. Golden Reaction Collagen. Το αγαπημένο κολαγόν όλων. Πιείτε κολαγονά και θα φύγουν και οι ρητίδες σας
και θα έχετε και προσωπάκι φράπα. Και ασκλέτικη στον Αντένα. 2.11.600 τώρα, 2 Golden Reaction Collagen με 39 ευρώ και 100 σπιρουλίνε ζώρο με όλους, για όλους εσάς. Εδώ το αγαπημένο προϊόν, γεμάτο σε κουρκουμίνη, γεμάτο σε τι, σε βιταμίνες. Golden Reaction Collagen για εσάς τώρα με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα του σπιτιού σας. Γεια σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαι και εγώ με μια εκπληκτική προσφορά από την TV Forum, που βέβαια δεν είναι άλλη από τον Golden Reaction Collagen. Είναι εκπληκτικό συμπλήρωμα διατροφής, μια καταπληκτική φόρμουλα που βοηθά τον οργανισμό μας στην ενέργεια, στα μαλλιά, στα νύχια, στη λάμψη, στο δέρμα μας, να φαινόμαστε νεότεροι, γιατί είναι και το κολαγόνο και το υαλουρονικό, μην ξεχνιόμαστε, και βέβαια η κουρκουμίνη που βοηθάει πάρα μα πάρα πολύ τον οργανισμό μας. 2.11.600, γιατί εκεί πραγματικά θα βρείτε στην TV Forum εκπληκτικές προσφορές, όπως είναι και αυτή του Golden Reaction Collagen. Θα πάρετε 2 μπουκάλια και 100 σπιρουλίνες εντελώς δωρεάν. Και βέβαια, μην ξεχνάτε πόσα χρόνια τώρα υπάρχουν άνθρωποι που το έχουν δοκιμάσει, που έχουν δει διαφορά, που τους έχει βοηθήσει στην ενέργεια, που τους έχει βοηθήσει σε πάρα πολλά πράγματα και στην καθημερινότητά τους. Όχι μόνο στο να φαινόμαστε πιο όμορφοι, στο να φαινόμαστε πιο νέοι, αλλά και ουσιαστικά στις αρθρώσεις μας, που είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό και πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά τώρα το χειμώνα. Και βέβαια, θέλω να ξέρετε ότι το Golden Reaction Collagen βοηθάει πραγματικά πάρα πολύ, γιατί μπορούν να το πάρουν όλοι, δεν περιέχει ζάχαρη, αφορά όλες τις ηλικίες και ιδιαιτέρως και τις μεγαλύτερες ηλικίες που συνήθως έχουν προβλήματα με τις αρθρώσεις τους. Γι' αυτό λοιπόν μπορείτε να τηλεφωνήσετε τώρα στο 211-1600 και πραγματικά να υποφεληθείτε από την προσφορά αυτή. Όμως μην τα λέω μόνο εγώ, πάμε να ακούσουμε και τις αυθεντικές μαρτυρίες που πίνουν Golden Reaction Collagen, να δούμε τι έχουν να μας πούν. Είμαι 85 χρονών. Είμαι ο Φίλιππος, κάθε μέρα μπάνιο στο Φλίσβο και το παίρνω αυτό το μπουκαλάκι και είμαι υγιής μια χαρά. Με λένε Ηλία Νάκο, είμαι 67 ετών και τα τελευταία 5 χρόνια έχω βρει σε αυτό το πράγμα, το Golden Reaction, μια μεγάλη ενέργεια. Είμαι και χειμερινός κολυμβητής, σηκώνουμε πρωί σε 6 ώρα και είμαι μια χαρά. Σας προτείνω να πάρετε το Golden Reaction. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα και αποκτήστε το Golden Reaction Collagen τώρα στο 211-1600. Εδώ λοιπόν, όμορφα, ωραία πράγματα και επειδή θέλουμε ακόμα πιο όμορφα πράγματα, πάμε λοιπόν να φτιάξουμε το μαλλί μας, γιατί πολλοί κόσμος έχει προβλήματα με το μαλλί του. Πολλοί κόσμος έχει τριχόπτωση, πολλοί κόσμος είδε ξαφνικά να σπρίζουν τα μαλλιά του και να μην υπάρχει τρόπος και λύση για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Υπάρχει λύση, μας λένε οι ειδικοί. Πάμε γρήγορα να καλησπερίσουμε εδώ την αγαπημένη μας. Τι κάνετε, πώς είσαστε? Γεια σας, πολύ καλά είμαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Fair Hair έχετε για μία ακόμα φορά, για να δώσει λύσεις, κυρία Χατζηδάκη μου. Για να δώσω το μήνυμα αυτό που πολύ καλά το είπατε, υπάρχει λύση. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή έχουν περάσει εκατομμύρια χρόνια και λύση για τα προβλήματα που είπατε δεν έχει βρεθεί. Έχει λοιπόν, υπάρχει λύση στη Φερχέ εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όμως δεν είναι εκτές ή προκτές, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει αυτή η λύση, η οποία είναι μια ολοκληρωμένη πρόταση στους ανθρώπους, και αυτό πρέπει να δώσω το μήνυμα. Υπάρχει λύση με τα προϊόντα και με τις αγωγές που γίνονται στα δύο ή στην Τούτα. Γιατί η Φερχέρ που ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη, που είμαι αυτή τη στιγμή και στη Θεσσαλονίκη, σας χαιρετώ από τη Θεσσαλονίκη. Να μας στείλετε τρίγωνα πανοράματος. Βεβαίως. Εδώ τα έχουμε δίπλα μας. Ναι, βεβαίως. Και η Fairhair που ξεκίνησε, είπαμε, από τη Θεσσαλονίκη πάρα πολλά χρόνια πριν, από το 1987, αλλά βέβαια υπάρχει και μια ιστορία. Κάποια στιγμή όλα θα τα πούμε. Μια προϊστορία που ξεκίνησα και μια δεύτερη Fairhair στην Αθήνα, λίγο πριν το Hilton και μετά το Καλλιμάρμαρο. Τα τηλέφωνα τα βλέπετε, ο κόσμος τα ξέρει. Να επικοινωνεί και να πληροφορείται πραγματικά τι κάνουμε εμείς εδώ και πού μπορούν να μας βρουν και τι λύσεις προσφέρουμε. Για πείτε μας, κατά ένα δύο κόσμος. Έτσι ακριβώς, γιατί αυτές οι λύσεις είναι πολύ σημαντικές και η λύση αυτή είναι, πρώτον, χωρίς παρενέργειες. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Καμία παρενέργεια. Καμία παρενέργεια. Και
Πραγματικά υπάρχει λύση η οποία δίνεται, είναι μόνιμο το αποτέλεσμα, δίνεται από τις πρώτες χρήσεις των προϊόντων. Είτε είναι για την πιτηρίδα, η οποία είναι μία μάστιγα. Η πιτηρίδα, κύριε Καμπούρη, είναι μία μάστιγα στην ανθρωπότητα. Για ποιο λόγο, δηλαδή όλος ο κόσμος πραγματικά, σαν όπλη πιτηρίδα και ξηροδερμία. Ναι, βέβαια. Από το άγχος είναι αυτό. Όχι, είναι ορμονικό. Είναι ορμονικό. Είναι ορμονικό. Δεν ισχύει το άγχος εδώ, γιατί πάρα πολύ λόγο γίνεται. Έχω άγχος και από αυτό δεν μπορεί και να έχουμε άγχος μέρα νύχτα για όλη μας τη ζωή. Mm-hmm. Αυτό όμως που, έτσι, που έχουμε και κουβαλάμε στο κεφάλι μας είναι από τότε που γεννιόμαστε. Και θέλω να πω ότι η σβηματόρια που είπα και σε προηγούμενη εκπομπή μαζί σας mm-hmm. είναι η αιτία της αντρικής φαλάκας. Κύριε Καμπούρη, βλέπετε εδώ. Ναι. Βλέπετε ένα πρόβλημα. Ναι. Αυτό το λύνει φερχέρ. Με ένα απλό τρόπο, δηλαδή. Με ένα προϊόν που μπορεί να το χρησιμοποιήσει, να πληθεί δηλαδή. Ναι. Ένα προϊόν κάπως έτσι. Να πληθεί, ναι. να πληθεί. Μετά θα βάλει μία λοσιόν, όπως κάνετε με το ξύρισμα οι άντρες. Δηλαδή, βάζετε για το ξύρισμα και μετά από το ξύρισμα βάζετε μία λοσιόν. Εγώ έχω αυτά τα δύο κατάλληλα προϊόντα που αυτά εξαφανίζονται. Βλέπετε. Άρα δηλαδή και στο πρόσωπο ακόμα τα προϊόντα σας βοηθάνε. Και στο σώμα, μα έχουμε και για το σώμα. Για τη μονιλίαση, για το σώμα δεν έχουν πάρα πολλοί άνθρωποι ψωρίαση. Αυτό. Κάτι απλό. Δέστε εδώ τα νύχια. Βλέπετε ναι. αυτό. Ναι. Αυτό, δέστε. Η χρήση... Μαζί με αυτό πάει και δώρο αυτό το πινελάκι. Ναι. Και δεν ξέρω αν φαίνεται πολύ καλά στην οθόνη. Ορίστε, ένα πινελάκι, αυτό είναι. Δεν είναι κάτι άλλο που το βάζουμε στα νύχια οι άνθρωποι, ναι. είτε στα χέρια, είτε στα πόδια. Ναι. Ανάμεσα στα πόδια η κακοσμία φεύγει από την πρώτη μέρα. Ναι. Και η φαγούρα και τα νύχια βλέπετε εδώ στους ανθρώπους. Αυτός είναι ο τρόπος, δέστε. Απλά πράγματα. Δεν είναι βέβαια τόσο απλά, χωρίς παρενέργειες, αλλά με απλόν τρόπο. Δεν χρειάζονται να πάρουμε φάρμακα. Δεν χρειάζονται επαλήψεις με φάρμακα. Με κορτιζόνες. Έχω δει ανθρώπους που κάνουν επάλεψη στα πόδια τους με καλαζόπετρα. Υποτίθεται ότι σκοτώνει τους μύκητες. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Έχουν λοιπόν βρεθεί λύσεις. Δυναμικές λύσεις, οι οποίες τα αποτελέσματα είναι μόνιμα. Αρκεί να χρησιμοποιεί ο κόσμος τα προϊόντα. Εδώ τώρα τι βλέπουμε. Εδώ βλέπουμε μια γυροειδής αλοπεκίαση, ένα πρόβλημα στο πρόσωπο, το πρόσωπο του άντρα δηλαδή, με αυτό το που σας είπα, με το πλύσιμο και με τη λοσιόν που βάζουμε μετά, αρχίζει σιγά σιγά το πρόβλημα να υπουλώνεται. Βλέπουμε ότι δεν βγάζει και τρίχα στο συγκεκριμένο σημείο. Βέβαια, γιατί είναι γυροειδής αλοπεκία στο πρόσωπο. Μάλιστα. Πολύ σοβαρά προβλήματα. Πολύ σοβαρά προβλήματα. Εδώ, αυτό, ξέρετε τι είναι. Ένα κάπαλο, όπως είναι της χελώνας, ένα κάπαλο στο κεφάλι των ανθρώπων. Τα έχω ζήσει, κύριε Καμπούρη, αυτά. Η θεραπεία σε αυτό είναι αυτά εδώ, τα προϊόντα. Αυτά ναι. εδώ τα προϊόντα. Ναι. Αυτά τα προϊόντα, εδώ βλέπετε. Κύριε Καμπούρη, ο κόσμος πρέπει να μάθει ότι το σήμα κατά τη πέμπτη αγωγής αυτής είμαι εγώ. Δηλαδή, σε όλα μου τα προϊόντα θα δουν τη φωτογραφία μου. Εδώ. Και έτσι καταλαβαίνω ότι είναι το γνήσιο προϊόν. Έτσι, ναι, γιατί έχουν γίνει παρατράγουδα και έτσι αποφασίσαμε ότι πρέπει να βγαίνει η αγωγή το πρόσωπό μου. Δηλαδή, γιατί εγώ είμαι και η ίδια η Φέρχια, εγώ έκανα την ανακάλυψη αυτή. Βλέπετε εδώ, κοκκινίλες. Βλέπετε. Αυτές οι κοκκινίλες. Ναι. Δεν είναι σε όλο το τριχωτό, είναι μια. Τα βλέπω και με μια φαγούρα, να σας πω την αλήθεια. Τα βλέπω και μια φαγούρα. Η φαγούρα. Ποια είναι μια φαγούρα τώρα. Ταλαιπωρεί εκατομμύρια ανθρώπους. Τα ξυνόμαστε τώρα. Ναι, θα φύγει με αυτά τα δύο προϊόντα από την πρώτη μέρα κιόλας. Και το αποτέλεσμα βέβαια είναι μόνιμο. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό να το πούμε. Ναι. Ότι τα αποτελέσματα είναι μόνιμα. Δεν έχουμε τώρα και μετά ξανά γιατί. Έχουμε τα κατάλληλα προϊόντα που μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε για πάντα, χωρίς καμία παρενέργεια. Κανένα προϊόν από αυτά που ας πούμε είναι φάρμακα δεν μπορεί κάποιος να τα χρησιμοποιεί διαβίου στη ζωή του. Εννοείται. Άρα λοιπόν αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι τα προϊόντα σας βοηθάνε όχι μόνο στο μαλλί, και στο δέρμα μας. Αυτό είναι σημαντικό. Το δέρμα. Να πω κάτι. Το δέρμα. Νύχια είδαμε εδώ. Το δέρμα είδαμε. Πραγματικά πράγματα που. Δεν τα ξέραμε και βλέπουμε ότι ο κόσμος βοηθιέται.
Πόσο καιρό πάει για να βοηθηθεί κάποιος, πόσο καιρό χρειάζεται να δει αποτελέσματα? Από την πρώτη μέρα θα φύγει φαγούρα, θα φύγει πιτηρίδα, η λιπαρότητα, η σμιγματόρια, θα εξισορροπήσει το pH του τριχωτού της κεφαλής. Από την πρώτη μέρα. Από την πρώτη μέρα, κύριε Καμπούρη, δεν είναι ένα θαύμα? Αυτό δεν πρέπει να βγει προς τα έξω? Έπρεπε να είχε γίνει παγκοσμίως γνωστό αυτό. Η όλη αγωγή αυτή βασίζεται στην φιλοσοφία του Ιπποκράτη, το ξέρετε αυτό. Πρέπει να περάσει το μήνυμά μου αυτό. Να, χωρίς φάρμακα, χωρίς χημεία, χωρίς κανένα περαιτέρω πρόβλημα. Έχουμε τη ΛΑΚ. Η ΛΑΚ, κύριε Καμπούρη, η ΛΑΚ είναι μέρος της αγωγής. Πρέπει να τη χρησιμοποιεί ο κόσμος χωρίς καμία παρενέργεια. Τι κάνει η συγκεκριμένη ΛΑΚ? Κρατάει τα μαλλιά μας. Χωρίς χημικά? Χωρίς χημικά. Και είναι μέρος της αγωγής. Δηλαδή κάποιος που παίρνει αγωγή θα πάρει και τη ΛΑΚ. Ο αφρός, επίσης, χωρίς χημικές προσμίξεις. Ο αφρός. Εδώ. Μάλιστα. Πρέπει να, ας πούμε, να χρησιμοποιούνται στα μαλλιά γιατί δεν αφήνουν κατάλοιπα. Γιατί ξέρουμε ότι η ΛΑΚ και η αφρή του εμπορίου τι κάνουν, βοηθάνε να πέσουν τα μαλλιά σου κιόλας. Από τη στιγμή που έχει χημικά μέσα. Ναι, έχει χημικά και η τρίχα απορροφάει τα πάντα και βέβαια περνάει στην κυκλοφορία του αίματος, σημαίνει ότι επηρεάζονται τα μαλλιά, επηρεάζονται η ποιότητα, ο θύλακας, οι θύλακες του τριχωτού της κεφαλής. Μας παίρνουν τηλεθεατές και ρωτάνε σε ποιο τηλέφωνο μπορούν να σας βρουν και πού μπορούν να σας συναντήσουν. Λοιπόν, και τη μάσκα πρέπει να πω. Να πω στους τηλεθεατές σας, όσοι πάρουν σε εσάς τώρα, όσοι πάρουν, θα έχουν τώρα ένα σαμπάν για την πτώση των μαλλιών. Σε ποιο τηλέφωνο? Στο δικό σας. Να δώσουμε το δικό σας κατευθείαν. Το δικό μου, βέβαια. Να δώσω το δικό σας. Τη Θεσσαλονίκη. 2310 273552 για τη Αθήνα. 2210 7213514. Όσοι πάρουν θα έχουν να κερδίσουν ένα σαμπουάν ή την τριχολογική εξέταση, κύριε Καμπούρη. Σε άλλη εκπομπή, ελπίζω ότι θα συνεχιστεί η συνεργασία μας, να δούμε και περισσότερα, την Πέμπτη, να δώσουμε δώρο την τριχολογική εξέταση. Ωραία, 2310-2296-26, το τηλέφωνο που βλέπουν σε Θεσσαλονίκη, και 2107213514, δώρο, ένα σαμπουάν είπατε. Ένα σαμπάν για την πτώση των μαλλιών. Για την πτώση των μαλλιών. Αν θέλουν, για την πτώση των μαλλιών, εμείς αυτή την θέση έχουμε εδώ, να βοηθούμε τον κόσμο, να βοηθιέται ο κόσμος, να δει το αποτέλεσμα, να μάθει και βέβαια πάνω απ' όλα να λύσει το πρόβλημά του. Μάλιστα. Γιατί η πτώση των μαλλιών οδηγεί στη φαλάκρα, κύριε Καμπούρη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας αφήνω για να πάρω τηλέφωνο στο 2310-2296-26 για να πάρετε δωρεάν ένα σαμπουάν για την τριχόπτωση. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Να ευχαριστήσουμε πολύ. Να σας ευχαριστούμε πολύ, την κυρία Χατζηδάκη. Πάμε γρήγορα τώρα εμείς που πάμε. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.